Λοιπόν, έχω στείλει και μία επιστολή την πέμπτη της συνέταξης στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την Παρασκευή δηλαδή, έχει γράψει τη διαρκή της, και ζητάω συγκεκριμένα να καθίσουμε, να βάλουμε μία διαδικασία με ποιον τρόπο θα βρεθεί μία λύση για να μπει ένα έκτακτο βοήθημα ή τέλος πάντων μία συγκλήρωση της απώλειας του εισοδήματος, και θα πρέπει να εξετάσουμε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Βέβαια θέλω να σταθώ λίγο σε όσους θεωρούν ότι αυτά μπορούν να λύνονται με φωνές, με κρατιές και δημιουργήσεις. Κάποιοι λοιπόν αντί να βγαίνουν και να φωνάζουν και να έτσι κάπως ιστερικά, πρέπει να καθίσουν με μια συγκεκριμένη μεθόδευση μαζί με όλο αυτό το αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα, είτε είναι συνεταιρισμοί είτε είναι ομάδες παραγωγών, να συγκεντρώσουν όλα τα επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια και εμάς θα μας χρειαστούν κάποια στιγμή, για να έχουμε το ύψος της απώλειας του εισοδήματος που έχει υπάρξει, να μπορέσουμε να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο σοβαρό το συγκεκριμένο αίτημα. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία του ΚΕΠΑ κρόμου. Αυτές λοιπόν τις ημέρες θέλω να σας πω ότι είχαμε και μια συνεργασία και με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σακκινίδη, για να δούμε και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της καταστάσεως. Μόλις λοιπόν έτσι ενημερωθήκαμε για το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, ένας από τους τρόπους που βρήκαμε ότι θα μπορούσε να ήταν να μεταφερθεί η δυνατότητα εκτελονισμού από τη Θεσσαλονίκη και του ελέγχου των καυσίμων από το δηληστήρια που ήταν μέχρι πρότινος στη Σκύδρα, στο Ρωνίο της Σκύδρας. Αυτό λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα να έχουν από οποιαδήποτε γειτονικά κράτη να έρχονται τα καύσιμα, να εκτελονίζονται εκεί πέρα και να πηγαίνουν στις μονάδες για να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό έχει γίνει αποδεκτό. Η απόφαση του κ. Σακκινίδη Υπουργού έχει υπάρχει. Έχει φερθεί το τελωνείο της Σκύδρας ως τελωνείο εκτελονισμού του καυσίμα. Και ήδη ξεκίνησε μία διαδικασία για να βάλουν καύσιμα εκτός Ελλάδος κράτη. Λοιπόν, ήταν βεβαίως και ένας επιπλέον μικρός πίεσης προς όλους αυτούς ότι εμείς καύσιμα θα έχουμε, αλλά και να στηρίξουμε και όλες τις μονάδες μας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Βέβαια θέλω να πω ότι τα καύσιμα θα χρησιμοποιούνται πού δηλαδή σήμερα με τα τυχεία στο μονάδα. Δηλαδή ας πούμε το μαζούτ, επειδή δεν μπορούσα να πάρω μαζούτ, έτσι θα μπορούν να φέρουν τα σκόρπια που έχει πάλι τη δηληστήρια και τα ελληνικά τα δηληστήρια. Αν δηλαδή δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν είχαν πάρει τα ελληνικά πετρέλαια. Στους 10 μήνες λοιπόν που είμαι βουλευτής, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν θα ήθελα να σας το πω. Ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρχουν δυνάμεις διαθέσιμες για συνεργασίες που δεν θα έχουν αλλότερους σκοπούς πέραν από την επίτευξη των κοινών στόχων. Έτσι λοιπόν έχουν πετύχει και με το Επιμελητήριο να συμπεριληφθεί και η μαθεία στους νόμους, στους νομούς όπου έγινε η νέα ρύθμιση χρεών με ευεργετικό το χρονικό περιθώριο μέχρι το 2013. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να προλάβουμε την εξοπλίση περιφερειακής αγοράς κουλτούρας, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από τη διάθεση όπως θα επενδύξει και η νομοθετική αυτοδιοίκηση. Θέλω να τονίσω ότι σε πρώτη φάση έχει δείξει πρόθυμη να απεμπλακεί το θέμα μετά από μια ολοκληρωμένη πρόταση του Επιμελητηρίου. Έτσι λοιπόν έχω συμμετάσχει και στην παρέμβαση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος για μια νομοθετική ρύθμιση
στο καθεστώς οικοδομικών αδειών οικοπαίδων χωρίς πρόσωπο σε κοινότητα του χώρου. Έτσι λοιπόν, μετά από κάποιες συνεργασίες με τους ανθρώπους που έχουν γνώση των προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυσή τους, κινήθηκα και θα συνεχίσω να κινούμαι ως βουλευτής του νόμου μας.